Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πολλά χρόνια στο πρόσφατο παρελθόν, η αναγγελία ενός φορολογικού νομοσχεδίου ήταν μάλλον άσχημα νέα για τους πολίτες. Ήταν συνδεδεμένη με αρνητικούς συνειρμούς και φυσικά με επιχαίους και πάντα εντυπωσιακούς τίτλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για πολλά χρόνια, λοιπόν, κάθε φορολογικό νομοσχέδιο ήταν συνώνυμο της αύξησης των φόρων, της επιβολής νέων φόρων ή τελών, συνώνυμο των περικοπών και μειώσεων των παροχών. Όλα αυτά ήταν για μέρες θέμα συζήτησης παντού. Και αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο από το 2019, σιγά-σιγά, με σχέδιο και προσήλωση, αυτή εδώ η κυβέρνηση έβαλε σκοπό να το αλλάξει. Το αλλάξαμε ήδη αρκετά και συνεχίζουμε να το αλλάζουμε, αντιστρέφοντας αυτή τη συνθήκη, αυτή τη βεβαιότητα ότι κάθε φορολογικό νομοσχέδιο σήμαινε νέους φόρους. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από το 2020 ως έτος εφαρμογής, προχωρήσαμε με συνέπεια και διαδοχικές μειώσεις φόρων και επιβαρύνσεων για τους πολίτες. Θυμίζω τις βασικές. Μείωση κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών. Διαδοχικές μειώσεις του ένφια, ώστε σήμερα να είναι κατά πολύ χαμηλότερος από το 2019. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για δημόσιο τομέα στους συνταξιούχους. Μείωση κατά 50% του τέλους επιτιδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες και μείωση της προκαταβολής φόρους στο 55%. Τα κατέγραψα όλα αυτά εν συντομία και ενδεικτικά, μόνο και μόνο για να επισημάνω τη συνέπεια και τη συνέχεια στην οικονομική πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Όλα τα βήματα ελαφρύνσεων και ενισχύσεων είναι προδιαγεγραμμένα και υλοποιούνται συστηματικά στη βάση ενός μακρόπνοου σχεδίου ανάταξης της εθνικής οικονομίας αλλά και της οικονομικής κατάστασης των πολιτών. Απόδειξη του σχεδίου και της επιτυχής εφαρμογής του, κάθε επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο και εν προκειμένου το παρόν φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο προβλέπονται 12 νέες μειώσεις φόρων και σημαντικές ενισχύσεις για τους πιο ευάλωτους. Και έχει σημασία ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι ξεκομμένες από τις προηγούμενες, είναι συνέχεια και επέκτασή τους. Βλέπουμε λοιπόν νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία επιπλέον μονάδα σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεων. Βλέπουμε ακόμα την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα και αυτό μόνο συνέχεια στην οικονομική πολιτική. Και για να μην σας κουράζω με μία εξαντλητική ανάλυση των 12 μειώσεων των φόρων, το μοτίβο της συνέχειας είναι το ίδιο. Και για τον ένφια και για τον ΦΠΑ, στις οικοδομές και ούτω καθεξής. Θα μου επιτρέψετε μόνο μία εξαίρεση κάπως πιο αναλυτικής αναφοράς και αναφέρομαι στην φοροαπαλλαγή και οθελών παροχών επιχειρήσεων για νέους γονείς. Πρόκειται για επίδομα έως 5.000 ευρώ για κάθε παιδί που αποκτά ο εργαζόμενος, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί και για παροχή ίδιου ύψους για την κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Το ξεχωρίζω γιατί η στήριξη των νέων γονιών δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα. Έρχεται να βοηθήσει στη μάχη για την αντιστροφή του δημογραφικού. Προκύπτει λοιπόν ότι με το παρόν φορολογικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση συνεχίζει αυτή ακριβώς την πολιτική. Της προσεκτικής μεν, αλλά λοένα και αυξανόμενης ελάφρυνσης των πολιτών από φορολογικά βάρη. Και τη συνεχίζει ακριβώς γιατί υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός και παράγει εκείνα τα θετικά αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να πάμε ακόμα παραπέρα. Δημιουργείται με άλλα λόγια αυτός ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος που μας επιτρέπει την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Όπως συμβαίνει με τις έκτακτες ενισχύσεις ύψους 243 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 1,9 εκατομμύρια πολίτες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 200 ευρώ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ υπάρχουν και αντίστοιχα μέτρα για τους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών και για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά σημεία για τα οποία ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να κάνω εκτενή αναφορά. Στέκομαι και υπογραμμίζω εν συντομία την ενίσχυση και αναδιοργάνωση της ΑΑΔΕ, ακριβώς διότι κατά την άποψή μου η αποτελεσματική λειτουργία της υπήρξε κλειδί για την έως τώρα επιτυχή πορεία των εσόδων.
και όσο βελτιώνονται τα έσοδα του δημοσίου, τόσο αυξάνονται τα περιθώρια για μειώσεις φόρων και αυξήσεις παροχών. Αυτό είναι το νόημα της προσπάθειας της βελτίωσης εισοδημάτων, της αύξησης βιωτικού επίπεδου σε περιβάλλον δημοσιονομικής ασφάλειας, ώστε να μην κινδυνεύσουμε ξανά να χάσουμε σε λίγα χρόνια όσα κοπιάσαμε για δεκαετίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας όλα αυτά, δεν παραγνωρίζω ότι τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ακόμα δυσκολίες. Ακούω, όπως και εσείς φαντάζομαι, τα παράπονα φίλων και συμπολιτών. Η ακρίβεια των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει σημαντικό βαθμό όσα κατακτήσαμε ως βιωτικό επίπεδο μετά τα μνημόνια. Κανείς δεν το αρνείται αυτό και πρώτα εμείς, οι οποίοι έχουμε θεσπίσει σειρά μέτρων για να προφυλάξουμε το εισόδημα των πολιτών. Ο δρόμος όμως για εμάς δεν είναι μέτρα πυροτεχνήματα, όπως για παράδειγμα η άμεση μείωση του ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα την περίπτωση της Ισπανίας αναφέρθηκε και ο Υπουργός προηγουμένως στην ομιλία του, το όφελος το οποίο ήταν περίπου γύρω στο 4,5% εξανεμίστηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες και οι τιμές γύρισαν εκεί που ήταν και ενδεχομένως και λίγο ψηλότερα. Και ας μην υπήρχε πια η επιβάρυνση του ΦΠΑ. Η δική μας εκδοχή είναι μόνιμες δομικές λύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα. Δημοσιονομική ασφάλεια, ώστε να υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο και αυξήσεις μισθών για την πραγματική και μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων. Γιατί αν κάτι μας δίδαξαν οι τραγικές συνθήκες της προηγούμενης δεκαετίας, είναι ότι δεν χτίζεται τίποτα χωρίς σοβαρή θεμελίωση. Και σίγουρα ασφαλή οικονομικά θεμέλια δεν χτίζεται η ευημερία των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαραλιάκος.